Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Περιφερειακός Σύμβουλος Πελοποννήσου, Θανάσης Πετράκος, μίλησε στην εκπομπή 8 στον αέρα για την περιφέρεια Πελοποννήσου, τονίζοντας ότι είχε και έχει μια αντιδημοκρατική λειτουργία σύμφωνα πάντα και με τα όσα του αναφέρει και ο κύριος Πατσαρινός και μετά τα όσα έζησε και ο ίδιος. Ο κύριος Πετράκος αναφέρει ότι για ακόμη μια φορά δυστυχώς δικαιώθηκε και αυτό φαίνεται και από ευρείες δυνάμεις που στηρίζουν τον κύριο Πέτρο Τατούλη. Το καλλικρατικό σύστημα συνολικά δηλαδή. Δηλαδή δεν το περιορίζω μόνο στην περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία όντως είχε και έχει φαντάζομαι μια εντελώς αντιδημοκρατική λειτουργία. Από ό,τι μαθαίνω από συναδέλφους που έχουν εκλεγεί περιφερειακοί σύμβουλοι, όχι σε αυτή την ένταση και σε αυτό το βαθμό, αλλά και σε άλλες περιφέρειες υπήρχε αυτό το ζήτημα. Δηλαδή ο καλλικράτης είναι αυτό που λέμε, που λέγαμε ή ο τάφος της αυτοδιοίκησης. Κύριε Πετράκο, για να γίνεται κουβέντα, όλοι θυμόμαστε τις πολιτικές κόντρες που είχατε με τον Περιφερειάρχη. Πώς βλέπετε τώρα, έχουν αλλάξει, τι σας λέει ο συνάδελφος που είναι, σας εκπροσωπεί πλέον σαν κόμμα στην Περιφέρεια? Πώς τα βλέπει και αυτές τα πράγματα? Τα ίδια πράγματα τα βλέπει. Και μου λέει δυστυχώς είχες δίκιο και απόλυτο δίκιο όταν είχες τέτοια αντιπαράθεση για την ουσία των πολιτικών την οποία, αλλά και για τον τρόπο λειτουργίας του και για, για τα ζητήματα δημοκρατίας. Σαφώς, εξακολουθείτε να θεωρείτε... Να το πω έτσι, δυστυχώς δικαιώθηκα που λέμε. Και αυτό το βλέπω από ότι με ενημερώνει δηλαδή ο σύντροφός μου ο Νίκος ο Πατσαρινός. Αυτό πλέον έχει γίνει αντιληπτό και από ευρύτερες δυνάμεις μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και από συναδέλφους οι οποίοι κάτω από την, ας πούμε, την πίεση της να κρατηθεί η κακώς εννοούμενη, ας πούμε, αλληλεγγύη της παράταξης Τατούλη, ας πούμε, κρατούσαν μια στάση και ουσιαστικά ανέχονταν αυτή την απαράδεκτη και λειτουργία του και ουσία των πολιτών. Λέει λοιπόν το Δημοτικό Σαφάρι ότι σε ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης εδώ στην περιφέρεια, το οποίο είχε εξαπολύσει πολλούς μύδρους, πυροβολισμούς, βομβαρδισμούς κατά του κύριου Τατούλη, το οποίο κατηγορούσε για πολλά πράγματα, για οικογενειοκρατία και για και για και για και για, ξαφνικά αυτό το μέσο, και ενώ είχε βγει ο κύριος Τατούλης και έλεγε εγώ δεν εκβιάζομαι, ξαφνικά αυτό το μέσο φαίνεται από ό,τι λέει το Δημοτικό Σαφάρι και ο κύριος Μέλλος να είναι πολύ πολύ κοντά πλέον στον κύριο Τατούλη. Το σχολείο σας. Τι να σας πω τώρα για αυτά. Τι συμβαίνει βέβαια και το περίφημο Δημοτικό Σαφάρι δεν ξέρω, δεν έχω καμία εμπιστοσύνη αξιοπιστία, ας πούμε. Είναι γνωστός ο ρόλος του που έπαιξε, ας πούμε, προβοκατόρικο ρόλο και στην ιστορία με τα γεγονότα εκεί με την υπόθεση του βιοαερίου, ας πούμε. Ναι, ο κύριος Τατούλης προσπαθεί, αν έχει κάποια χρήματα, είναι γνωστό, να εκμαυλήσει κάποια μέσα. Αυτό το κάνει κάθε φορά, να εκβιάσει αυτό. Δεν μπορώ να πω γιατί δεν ξέρω.